γράψω ένα παραμύθι που θα ξεπεράσει σε πωλήσεις. Και το Χάρι Πότερ. Τον Κοντορεβιθούλη. Α, τότε αλλάζει. Τρέμε Σαρλς Περό. Έρχεται ο Νικηφόρος Ζορμπάς. Φέτα με δουλεύεις. Εγώ αγάπη μου σε καμαρώνω. Πού σου. Για να μην σε ματιάξω το έκανα. Να δεις που την πέταξα την τέλαση. Πού πέκα το έκανα. Μιλείς παιδιά. Μιλείς παιδιά. Μωρελαίο. Πάμε στην κυρία της Ειρήνης μου φαίνεται. Πού το ρινάξε το καημένο. Πλήρωσε για όλες τις άλλες. Θα την ξενυχτήσουμε. Άμα θέλει. Τι λες μωρέ. Τι λέω μωρέ πάνω στην τέλα και πάνω στον πανικό. Εσύ Ειρήνη ζεις. Ζωή το λες εσύ αυτό. Τι γίνεται ρε. Δεν ξέρω. Με πέφτηκα. Λες η Ειρήνη να πέταξε τον Παύλο από την ταράτσα. Γι' αυτό δεν απαντάει στο κινητό. Πάμε να φύγουμε όσο είναι καιρός πριν πάρουμε σειρά κι εμείς, γιατί αυτές είναι καλές για όλα. Αχ, Μαρία. Αχ, Μαρία. Αχ, Μαρία. Καλά, είστε σίγουρες ότι... 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 Ότι τι! Ότι τάβλα. Από το στόμα μου το πήρες. Όχι, βρε, ζούσε ακόμα. Αλλά την παρατήσαμε και χάμω και ήρθαμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Άρα, τι φουχαριά, τη Μαρία. Αυτή τουλάχιστον ησύχασε. Αυτό το κάθαρμα να λυπάστε. Το φίλο σας. Που μείνε χωρίς γυναίκα. Θα του πάρουν και το παιδί. Και θα σα πείσει τα κάτεργα. Βετουλάμι, βετουλάμι, πρόσεχε και εσύ για τι μερικά σημεία. Δεν είσαι εδώ ακόμα. Σουγκάρισε. Ναι, πρέπει να το έχω κάνει νωρίτερα, το ξέρω. Αλλά ζήμωνα ψωμί και μου σβόλιασε. Σου έχω φτιάξει και αυγουλάκι και μπέικον. Από κότα λανιάρα. Όχι το μπέικον, τα αυγά. Να φύγει για τη δουλειά σου και να έχει φάει πρωινό. Να είσαι στυλωμένη, μην φύγει έτσι. Να σου πω, Νικηφόρε. Όταν τα κάνει αυτά, θέλω να τα κάνει με την καρδιά σου. Όχι για να με καλοπιάνει. Με την καρδιά μου τα κάνω για να σε καλοπιάσω. Και να σε ευχαριστήσω. Μην μπερδεύεσαι, βρε πουμπούνα. Μου πέρασε ο θυμός. Αλήθεια, τρώω. Μην μου παρατήσεις το κουμπάμε στη μέση. Πού είναι ο άλλος, ρε. Θέλω και τους δύο. Έρχεται, καβός είσαι. Με τη ρηγέ γραβάτα. Ναι, τα πιτσούνακια μου, τα λέτε, ναι. Τι να λέμε, ρε, μπουχέσα. Μιλάς και εσύ, μωρή μισορυξιά. Ποιον είπες μισορυξιά, μωρή σημαδούρα. Τώρα και καλά, δηλαδή τσακώνεστε. Για τόσο βλάκα μέχετε. Όχι ρε, για περισσότερο. Και σε έξω, μωρή πορδί. Και οι δύο ρε, βγείτε έξω. Όχι μόνο αυτός, και οι δύο. Δώσε μου ένα ψαλίδι να σου κόψω τα μπατζάκια, ρε. Που δεν έπρεπε να φοράς παντελόνια, φούστα πρέπει να φοράς. Το χειρίσε καλά το εργαλείο, μωρή μοδιστρούλα. Εμένα λες μοδιστρούλα, ρε ζαρωμένε. Που μοιάζει σαν σμυρνιά γριά με το σκουλαρίκι αυτή. Τι λες, μωρή λουλού, που σου βάζουνε χέρι, σε χουφτώνουνε όλοι τα ρήφες. Και μετά τους δίνεις και μπουρμπουάρ. Αυτό ήταν, ρε. Πάει, τελειώσατε. Έξω, ρε. Έξω, ρε. Θα φάτε χώμα και δύο, ρε. Βγείτε όξω, ρε. Τελειώσατε. Από μένα τελειώσατε. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο θέλεις κι άλλο. Από κάτι είναι πρώτη φορά, βλέπεις εδώ, που πέσουμε πλάνα και γύρισαν όλα τα παιδιά, όλα οι συνάδελφοι εδώ. Και γύριζαν και το βλέπουν και γελάγανε. Πολύ δηλαδή βλέπεις ότι όλος ο κόσμος είναι με μεγάλη προσμονή το περιμένει. Αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Είναι σπουδαία σειρά, ήταν σπουδαία σειρά. Είναι. Τι σ' αλλάζετε στα τάκες. Εντάξει, το σενάριο είναι τόσο καλό που μας δίνει τη δυνατότητα να αυτοσυγηθεί. Δηλαδή αυτό με το ταξιτζί πρέπει να ήταν δικό όχι, σου. Όχι, το σενάριο. Το σενάριο. Σε έχουν γουφτώσει όλοι τα ταξιτζί. Ο Σάκης είναι κολλητός σου, έτσι, ο Πουλάς. Όχι, στο σενάριο. Γενικά είστε. Είμαστε πολύ καλή σχέση. Πολύ. Κάναμε και την ταινία μαζί και είμαστε πολύ δεμένοι. Και με τον Παύλο όμως. Με τον Παύλο ξεκίνησε. Καλά, με τον Παύλο έχουμε παίξει και πολύ παλιά μαζί. Αλλά ξεκίνησε έτσι η πολύ μεγάλη και αγαπημένη σχέση όταν κάναμε το ψέμα στο ψέμα στο Μουσούρι, που πήγε 3 χρόνια. Για μένα είναι μία από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Σπουδαία παραστάσεις. Ήταν πολύ ωραία παραστάσεις. Και αυτή η τωρινή, αλλά με σένα και τον Παύλο, δηλαδή νομίζω ότι ήταν από τις κορυφαίες παραστάσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Αθήνα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι απίστευτα. Έκανε 2 φορές και την έκανε. Και εκεί δημιουργήθηκε και το 50-50. Δηλαδή, εκεί έγινε όλο το πράγμα με το 50-50, μέσα σε αυτή την παράσταση. Ποια νοηδέα ήταν. Ποιο, το 50-50 των συγγραφέων. Του Ρίσβα, της Ακαλή και της Σολομού. Εννοείς ότι σας είδανε σαν... Α, όχι, πιανού ιδέα ήταν ποιο, το να το είμαστε 50-50, έτσι. Το 50-50, ναι. Το 50-50 ήταν των ανθρώπων αυτών. Το να είναι έτσι, ο Παύλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σίγουρος για τη σειρά, ο Χαϊκάλης εννοώ, και επειδή εγώ άκουσα στα καμαρίνια, ο Ρίσβας έπαιζε την παράσταση τη δικιά μας. Και επειδή εγώ άκουσα στα καμαρίνια κάτι που συζητάγανε, λέω τι συζητάτε και μου είπαν ότι συζητάνε αυτό το σύριαλ και είναι γνωστό. Αυτό προτάθηκα. Δεν ήταν να είμαι εγώ. Άλλος ήταν να είναι.
προσπαθούσαν να κλείσουν κάποιον άλλον ο οποίος δεν ήθελε. Και τελικά και με την επιμονή του Ρίσβα βρέθηκα εγώ να κάνω τον φόρο.